Γεια σας, Check Techna, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω ένα fan mail. Fan mail κάτι. Τέλος πάντων, ναι, έχει έρθει πακέτο. Το μαχαίρι δεν βλέπω πουθενά. Γεια σας παιδιά, σε ακόμη ένα βίντεο, Check Techna, ο Κώστας εδώ. Το σημερινό unboxing το λες και fan mail. Έχει 2-3 πράγματα από fan mail. Έχει ένα πράγμα που κέρδισα σε διαγωνισμό και έχει κάτι που μου έστειλαν για να το δω που ήθελα πάρα πολύ να έρθει στην κατοχή μου. Οπότε πάμε ένα-ένα να τα δούμε τα πραγματάκια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Αλλά δεν βλέπετε και πολλά. Το στέλνει ο φίλος Χοηλούς Αναστάσιος, ο οποίος... Αυτό μιλάμε το πακέτο, παίζει να το συζητάμε εδώ και άπειρο καιρό. Εν τω μεταξύ έχει έρθει ένα μήνα χαλαρά και περιμένει να το ανοίξω γιατί έφυγα ταξίδι, το ξέρετε. Οπότε ναι, μου είχε πει ότι κάποια στιγμή ήθελε να μου στείλει κάποια πραγματάκια και εδώ μέσα είναι αυτά που ήθελε. Είμαι περίεργος να δω γιατί μου είχε πει, αλλά δεν έχω καταλάβει τίποτα πάνω κάτω, μόνο μια ιδέα. Το πρώτο πράγμα που βγάζω είναι ένα γράμμα και λέει: Καλησπέρα Κώστα, είμαι ο Τάσος, 21 χρονών και μεγάλος φαν του καναλιού, obviously. Βλέπω αρκετό καιρό τα βίντεο σου, αλλά δυστυχώς στην αρχή χωρίς να σχολιάσω. Βλέποντας όμως την ωραία παρέα που έχεις δημιουργήσει, δεν άργησα να ξεκινήσω να είμαι πιο ενεργός. Ελπίζω να σου άρεσαν τα πραγματάκια που έστειλα, αν και δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο. Ελπίζω να συνεχίσεις έτσι με το κανάλι και εύχομαι να μεγαλώσει κι άλλο η ωραία παρέα που έχετε φτιάξει. Ιστερόγραφο 1. Επιφυλάσσομαι για το δεύτερο fan mail που θα έχει περισσότερα πραγματάκια. Ιστερόγραφο 2. Κάτι plays είδα ότι έκανες στο Overwatch. Θα δούμε βίντεο στο κανάλι. Overwatch, να πω την αλήθεια, επειδή δεν έχω παρέα και δεν μπαίνουν φίλοι μου να παίξουν. I'm forever alone. Δεν μπαίνω να παίξω. Εάν κάποιος από εσάς παίζει και βασικά είναι και οι ώρες, συνήθως το Σαββατοκύριακο, αν μπω θα παίξω, θα παίξω. Ας μου πει, αν είναι να τον κάνω tag, να add στο Battle.net, να μπαίνουμε παρέα. Και συνέχισε έτσι, κάνει τρομερή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα το πακέτο. Γενικά πολλοί μου στέλνουν και μου λένε: Ξέρεις κάτι, δεν έχω να σου στείλω τίποτα καλό ή οτιδήποτε. Παιδιά, δεν χρειάζεται. Τα fan mail είναι ένα για να πείτε. Στείλτε ένα γράμμα να πείτε: Γεια, είμαι αυτός, σε βλέπω, δεν σε βλέπω. Αυτό είναι το νόημα του fan mail. Ξέρω πολλά παιδιά που είχαν δει το fan mail που είχα κάνει από τον Χρήστο από την GGU και τρόμαξαν και λέει: Κοίτα να δεις, αυτός έστειλε τόσα, εμείς δεν μπορούμε να σου στείλουμε τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, ένα για να πείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο. Γυαλίζει κιόλας. Διαμπλό. Είχε πει κάτι για Διαμπλό, αλλά... Wow. Και θα πεις, μα πόσα Διαμπλό. Διαμπλό Μάος. Και αν μπορούσατε να δείτε και πίσω όλο μου το... Έχω 15.000 ποντίκια Διαμπλό. Γενικά είμαι φαν του Διαμπλό. Και όχι μόνο, πάμε να δούμε τι έχει αυτό μέσα. Wow. Wow, wow, wow. Λοιπόν. Έχει μέσα έκδοση δωρεάν του παιχνιδιού World of Warcraft μέχρι και κάποιο... Oh. Τι λες τώρα. Λοιπόν, έχει μέσα έκδοση δωρεάν του Warcraft και είναι το πακέτο. Wow. Έχει μέσα και δεύτερη έκδοση δωρεάν. Το συγκεκριμένο τυχαίνει να τα ανοίξω τη στιγμή που μαζεύω κωδικούς για να κάνω ένα μεγάλο giveaway. Σε λίγες μέρες θα δείτε ένα πολύ μεγάλο giveaway με παιχνίδια. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Σε ευχαριστώ. Αυτά θα πάνε, wow, θα πάνε πραγματικά μαζί. Είναι λες και το ξέρεις. Βασικά το άνοιξα την κατάλληλη περίοδο, δεν το άνοιξα πιο νωρίς. Λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα θα έχω οι 3 ή 4 κόπιες του WoW να σας δώσω μέχρι και κάποιο συγκεκριμένο expansion. Νομίζω το τελευταίο δεν θα είναι μέσα ή το προτελευταίο, θα δούμε. Οπότε στην ουσία εσείς, αν κάποιος θέλει να παίξει το WoW, μπορεί μέχρι ένα σημείο και απλά αγοράζει και το τελευταίο expansion. Τα συγκεκριμένα είναι οι κωδικοί που είχαν μέσα τα loot. Τα battle box από το WoW, θα τα δείτε όταν έρθει η ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε εσύ, πραγματικά. Να δω τι άλλο. Λοιπόν. Wow.
Wow. Και μαντέψτε που θα πάνε όλα αυτά. Εδώ πίσω. Είναι η Wizard. Barbarian. Εν τω μεταξύ έχω και το φως ακριβώς μπροστά. Wow, τρομερό. Και Witch Hunter, πώς λέγεται. Εν τω μεταξύ εγώ παίζω Monk. Είμαι φανατικός να παίζω Monk. Πραγματικά, wow. Πίστεψέ με και σκεφτόμουν, έκατσα, έφτιαξα αυτό εδώ. Σιγά σιγά θέλω να το γεμίσω και με άλλα πραγματάκια. Και δεν ξέρω, το timing είναι ιδανικό. Πάμε να προχωρήσουμε στο επόμενο. Mystic Prophecy Ravenward CD. Έχετε δει ότι μου αρέσουν metal συγκροτήματα και κάποιοι από εσάς μου στέλνετε και CD. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θα το τιμήσω όπως και δίποτε το συγκεκριμένο. Α, τι άλλο έχει μέσα. Α, έχει και κάρτ ποστάλα από το συγκρότημα. Εν τω μεταξύ ελπίζω να φοκουσάρει. Για κάποιο λόγο η κάμερα δεν μου κάνει τα γούστα σήμερα. Wow. Και, α, τι άλλο. Words save lives. Αυτό είναι, όποιος παίζει Dota, LOL και λοιπά ξέρει. Χίλια ευχαριστώ, αυτό ήταν το πακέτο του φίλου μου του Αναστάση. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, πραγματικά. Wow, ήταν τρομερό. Πάμε να προχωρήσουμε, το επόμενο είναι αυτό εδώ, μου το στέλνει ο φίλος Σωτήρης. Γνωστός και ως unboxing specialist. Α, το πάω. Και μου λέει, στο βάλα επίτηδες για να σε παιδέψω. Στο τήληξα από εδώ, στο τήληξα από εκεί. Αλλά ο Κώστας, ο unboxing master, χακ, δεν λογαριάζει από αυτά, θα τα ανοίξω. Ελπίζω. Ελπίζω να το χαλάσω. Κατάφερα να κοπώ. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, ο Σωτήρης μου λέει, στο τήληξα 1000 κόμπους από εδώ, 1000 κόμπους από εκεί, για να μην καταφέρεις να τα ανοίξεις. Σωτήρη, παιδί μου. Σωτήρη, παιδί μου. Σωτήρη, παιδί μου. Λοιπόν, αυτό είναι το mousepad της Xiaomi. Το έχει ανοίξει στο κανάλι του, μπείτε τσεκάρετε το τρομερό unboxing. Γενικά ο Σωτήρης κάνει από τα καλύτερα unboxing που έχω δει στο ελληνικό YouTube. Τον θαυμάζω και τον παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ένα από τα πιο αξιόλογα κανάλια, έχουν κάνει και μαζί κάποιες εκπομπές. Αυτό εδώ είναι το bag. Και αυτό, εν τω μεταξύ το αστείο είναι, έψαχνα να το θυμάστε για mousepad και επειδή ήθελα mousepad, ζήτησα να αγοράσω το mousepad της Razer. Τελικά μου το έστειλαν, το έκανα unboxing και τη μέρα που μου το έστειλαν, το είχε βγάλει σε giveaway αυτό και το κέρδισα. Και λέω, ρε Σωτήρη, γαμώ την τρέλα μου δηλαδή, αυτός ο συγχρονισμός μας. Λοιπόν, χίλια ευχαριστώ, είναι τεράστιο. Wow, είναι πραγματικά τεράστιο. Πανέμορφο είναι. Τώρα σκέφτομαι ότι ίσως να το δώσω στον αδερφό μου. Αλλά κάνει και για κουβέρτα. Αλλά δεν ξέρω, θα γινόταν μερικά ωραία unboxing πάνω σε αυτό. Ανάλογα με τα κέφια βέβαια, να δούμε πως θα πάει. Τώρα θα δείξει πως τι θα γίνει και τι όχι. Μάλλον παίζει να το καβατζώσω εγώ, να δω τι άλλο θα βάλω σε αυτό το γραφείο. Έχετε δει πολλές φορές ένα κόκκινο playmat. Το οποίο βολεύει για κάποια unboxing, για κάποια όχι. Ζήτησα, θα δείτε και το επόμενο πακετάκι που θα ανοίξω. Ευχαριστώ Σωτήρη, χίλια ευχαριστώ φίλε, πραγματικά. Εντάξει, μου λέει, θα στο πακετάρω, θα στο κάνω, θα στο στείλω. Ήρθε γρήγορα, ευχαριστώ πραγματικά. Γενικά είναι από τα πολύ καλά mousepad της Xiaomi. Αυτό έχει γύρω στα 8-9 ευρώ. Πάτε, πάρτε το, είναι τεράστιο. Τώρα, το επόμενο έρχεται από το φίλο The Miloglu Αντώνιο. Έχετε ξαναδεί πακέτο από τον Αντώνη. Το συγκεκριμένο πακέτο ήταν, σας το είχα δείξει, αυτό εδώ. Μου στείλε κουτιά. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο κάνει split αντανακλάσεις και λοιπά. Δεν ξέρω, ο φωτισμός μου παρά είναι δυνατός μάλλον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι το κουτί του Zelda για το Game Boy. Μου στείλε και κάποια άλλα ακόμη.
Μου έστειλε και για το Super Mario World και μου λέει: ξέρεις κάτι, τελικά το είδα που το έκανες, αλλά είχαμε θέμα με την κόλλα. Το θέμα τι θέλει τη συγκεκριμένη κόλλα. Και μου λέει: θα άσε με να σου περιποιηθώ, θα σου στείλω κάτι ακόμα πιο ιδιαίτερο. Και είμαι περίεργος να δω τι έχει στείλει. Εν τω μεταξύ, ο Αντώνης είναι πραγματικά αυτό που λέμε η επιτομή του ανθρώπου, ο οποίος ξέρει να κάνει ένα καλό πακέτο και να στέλνει ένα καλό πακέτο. Ελπίζω να τα βγάλω σωστά. Λοιπόν, αυτά εδώ, ναι, και θα τα δούμε σιγά σιγά τι είναι το κάθε τι. Δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα. Pokemon World. Το βλέπετε. Προφανώς είναι από το παιχνίδι. Επόμενο. Pokemon Game Boy από το Advance. Είναι η Red Version. Το βλέπετε. Εδώ είναι. Από μια κασέτα είναι αυτή. Έχουμε, είδε τις κασέτες που έχω, Special Pikachu Edition και αυτή εδώ, wow. Αυτά είναι κουτιά, σε περίπτωση ο Αντώνης είναι τρομερός, φτιάχνει, εκτυπώνει κουτιά για Game Boy, ώστε άνθρωποι σαν και εμένα που δεν έχουμε... Τις κασέτες μας έχουμε χύμα στο κύμα, εν τω μεταξύ αυτό φαίνεται τώρα. Αχ, τόση ώρα. Λοιπόν, που έχουμε τις κασέτες μας σχήμα στο κύμα να μπορούμε να τις τακτοποιούμε και να τις βολεύουμε, που είναι πολύ καλό και είναι σχετικά οικονομικά αυτά, όσο ξέρω. Metroid. Return of Samus. Πολύ ωραίο παιχνίδι, αν και έχω κολλήσει ένα σημείο. Και αυτά είναι τα εσωτερικά. Γενικά δεν είναι μόνο το εξωτερικό κουτί, είναι και το εσωτερικό στο οποίο κάθεται η κασέτα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα συγκεκριμένα κουτιά χρειάζονται και αυτό εδώ. Τα συγκεκριμένα κουτιά χρειάζονται ειδική κόλλα το χαρτί για να τα κολλήσεις. Ειδική κόλλα. Τουλάχιστον δεν... Εγώ έβαλα super glue, αλλά τελικά δεν έκανε αυτή. Θα πάω να πάρω κόλλα και θα τα φτιάξω και αυτά. Τρομερά. Βασικά δεν έχω κουτιά για τις κασέτες. Και είναι πολύ βολικό και πολύ καλό. Χίλια ευχαριστώ, φίλε. Πραγματικά άλλη μια φορά. Εντάξει, σου γράφησες. Τώρα το επόμενο είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ λοιπόν έρχεται από το Anim House. Τώρα τελευταία έχετε δει ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με το Anim House. Την προηγούμενη φορά είχα κάνει το unboxing και που πήγα στο κατάστημα. Γενικά τα παιδιά τα ξέρω, τα αγαπάω. Ο Παναγιώτης, με τον Παναγιώτη ήμασταν συμφοιτητές. Και το αστείο είναι τόσα χρόνια στη σχολή, δεν είχαμε πει ούτε ένα γεια και γνωριστήκαμε μετά. Χωρίς να ξέρω καν ότι έχει σχέση με το Anim House. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τα παιδιά με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Σε ό,τι τους ζητήσω, τους πω είναι παρόντες και γενικά ως άνθρωπος το εκτιμώ αυτό. Δηλαδή, όταν γενικά νιώθω ότι έχω άτομα τα οποία είναι δίπλα μου και αυτό είναι δίπλα μου, ρε παιδί μου, και μπορούν να με υποστηρίξουν και όχι μόνο, και με μια κουβέντα μόνο. Και τις προάλλες που είχα πάει στο μαγαζί τους λέω: θέλω να αγοράσω ένα playmat. Έχετε δει, έχω το κόκκινο playmat, σας είπα και πριν. Αλλά έψαχνα να βρω ένα συγκεκριμένο λευκό playmat, το οποίο στην αγορά, στο eBay δεν μπόρεσα να βρω, είναι πανάκριβα. Στην Ελλάδα δεν μπόρεσα να βρω και μου λέει: ξέρεις κάτι, γίνεται, θα σου παραγγείλουμε ένα και θα σου το στείλουμε. Εν τω μεταξύ, επειδή ξεχάστηκα με το ταξίδι μου, με αυτά από εδώ από εκεί, μου στέλνει μήνυμα ο Γιάννης, ένα παιδί από το κατάστημα και μου λέει: ξέρεις πότε θα σου δώσουμε ένα τηλέφωνο? Και λέω: όπου το ξέχασα αυτό, πες μου τι χρωστάω για να σε πληρώσω, να ξέρω να έχω τα λεφτά. Και μου λέει: τίποτα ρε παιδί, μας το στείλουμε έτσι δωράκι. Και λέω: εντάξει, οκ. Okay. Έμεινα λίγο, να πω την αλήθεια. Χίλια ευχαριστώ. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ήθελα να το αγοράσω και μου το έστειλαν έτσι. Και η ιδιαιτερότητά του είναι ότι είναι λευκό, που σημαίνει ότι εκτός του ότι είναι λευκό. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Το θέλω για να το χρησιμοποιήσω για τα unboxing. Και εκτός λοιπόν του ότι είναι λευκό, έχει την ιδιαιτερότητα ότι μπορείς εσύ να το βάψεις και να το χρωματίσεις. Αυτό εδώ είναι το κουτί Ultra Pro. Γενικά σας είπα ότι τα συγκεκριμένα, δεν ξέρω, η τιμή τους πρέπει να είναι ιδιαίτερα
Μεγάλη. Αλλά και πάλι δεν παίρνω όρκο για το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τι τιμή έχει, γιατί δεν μου είπανε. Μπορείς να το χρωματίσεις. Είναι αυτό εδώ. Εγώ να σας πω ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, το χρειάζομαι για να βάλω σε background κάτω, για να κάνω κάποια unboxing χωρίς να αντανακλάτε πάρα πολύ το φως. Και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει αρκετά το συγκεκριμένο. Χίλια ευχαριστώ, παιδιά, πραγματικά. Μπορείς να κάνεις και σχεδιάκια και αυτά, θα δω πώς και τι. Ανάλογα πρέπει να βρω το σχέδιο που θέλω. Θα φτιάξω κάτι, θα δούμε πώς θα πάει. Μαύρο από κάτω λαστιχένιο. Θα μου πεις κάνει και για mousepad. Να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω δοκιμάσει συγκεκριμένα playmat. Πάνω εδώ παίζεις card games, ωραία, και όχι μόνο. Επειδή έχω δοκιμάσει συγκεκριμένα για mousepad, μπορείς να το κάνεις και mousepad, ναι. Αλλά πραγματικά το συγκεκριμένο είναι για να παίζεις κάρτες και εγώ θέλω να το χρησιμοποιήσω για unboxing, για τα unboxing. Λοιπόν, αυτά εδώ ήταν. Ευχαριστώ τα παιδιά όλα που μου στείλαν τα πραγματάκια που μου στείλαν. Ήταν όλα το ένα πιο ξεχωριστό από το άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πάρα πολύ. Εάν εσείς θέλετε που βλέπετε να στείλετε κάποιο fan mail, ένα γράμμα, ένα για μια ζωγραφιά, κάτι, κάτω θα έχω τη διεύθυνση που μπορείτε να στείλετε. Μην διστάζετε, μην τρέπεστε και λέτε πω σου στέλνουν πράγματα, θάματα, εμείς δεν έχουμε τίποτα να σου στείλουμε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πείτε ένα γεια, ρε παιδί μου, να ξέρω ότι να ξέρω. Απλά είναι πολύ ωραίο συνέστημα να έχεις άτομα να μιλάς και να ξέρεις ότι σε παρακολουθούν και όχι μόνο. Λοιπόν. Check Tech Now, Κώστας, ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά!